Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να γυρίσουμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Ξεδάκη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Καταρχήν να κάνουμε μια αποτίμηση και να σας πούμε και καλό ρίσκο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην εκπομπή, ναι, ναι. Έτσι, στον πολιτισμό. Και πρώτη φορά που φανίζουμε στη τηλεόραση σχεδόν, όχι άλλη μια φορά μια εξήγηση για το γεφύρι της Άρτας. Ναι, εκείνο που είχε πάθει τη ζημιά. Ναι, ναι, ναι. Σας βλέπω λίγο έτσι απογοητευμένο, ή είναι η κούραση της Κυριακής? Όχι, με ξυπνήσατε χθες νύχτα το βράδυ για να έρθω στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοιμήθηκα λίγο. Που δεχτήκατε. Και τα βάρη είναι πολλά εκεί. Εντάξει, είναι, δουλεύεις πολλές ώρες, εντάξει. Και την Κυριακή περιμένεις να κοιμηθείς. Ναι. Τώρα με φωνάξατε, ήρθα γιατί εντάξει, το είχαμε πει από εβδομάδες. Και είμαι λίγο άϊπνος. Μα σας είχαμε πει να έρθετε μόνο σας. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και θα έρθετε για να μας εξηγήσετε τι θα γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να δούμε τα πράγματα, να έχουμε χρόνο με εσάς. Γιατί εμείς το πιστεύουμε, αλλά το πιστεύει και η κοινωνία, ότι είστε. Ήδη φάνηκε με τις αλλαγές που κάνετε στο Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου. Όλοι οι άνθρωποι του σινεμά είπανε, και το λέω πραγματικά, δηλαδή, γιατί συναναστρέφαμε ανθρώπους που σας κάνουν κριτική. Ναι, όχι. Καλύτερα πρόσωπα δεν μπορούσαν να βρεθούν. Και μάλιστα Λέξ. Κάποιοι από αυτούς λέγανε, μα ήταν δίπλα μας. Από την Ένωση Σκηνοθετών, σας λέω έτσι. Ήταν δίπλα μας. Γιατί εμείς δεν τους προτείναμε? Άρα φαίνεται ότι επειδή ό,τι συμβαίνει κάτι σημαίνει, ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον. Εντάξει, νομίζω ότι σε πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις αυτονόητες κινήσεις και αυτονόητες επιλογές και να δείξουν τη διαφορά. Αυτό μου κάνει εντύπωση μερικές φορές. Το βλέπω τώρα εγώ σε μερικά πράγματα εκεί στο. Εντάξει, τα θέματα του Υπουργείου τα γνωρίζω. Αυτό που δεν γνώριζα, που δεν είχα αντιληφθεί, είναι ότι το αυτονόητο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το αυτονόητο, ε. Ναι. Και νομίζω ότι επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει ένα χρόνο, υπάρχει ένα χάρισμα, υπάρχει μια μεγάλη ανοχή και μια προσδοκία από τον κόσμο, μπορεί να κάνει την επανάσταση του αυτονόητου, να κάνει απλές λογικές κινήσεις, πολλές, και οι οποίες να έχουν χαρακτήρα επαναστατικό. Χωρίς να κάνει καμία ουσιαστική τεράστια ρήξη η μεγάλη τομή. Να σας πω, τώρα η κυβέρνηση πώς πάει, σε πολιτικό επίπεδο? Χθες ακούσαμε. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει να κυβερνά. Υπήρχε ένα διάστημα σκληρότατης διαπραγμάτευσης, η οποία κλώνησε σε θέμελα τη χώρα, και ψυχικά δηλαδή. Νομίζω ότι ο κόσμος στέκεται δίπλα στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε και δημοσκοπικά, αλλά και εμπειρικά από το, όταν συζητάς με κόσμο. Όταν βγαίνεις έξω, σε πιάνουν, δεν έχει αρχίσει η γκρίνια. Συνήθις σε όλες τις κοινωνίες και ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που είναι πληγωμένη και κουρασμένη μετά από 5 χρόνια κρίση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και νομίζω οφείλεται και στην προσωπικότητα του Άλεξη Τσίπρα, αλλά και σε όλη την προσδοκία του ελληνικού λαού μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας. Είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δυσκολίες. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και μετά τη συμφωνία αυτή υπάρχουν δυσκολίες, όμως σωστό είναι αυτό που λέτε, δημιούργησε μια ψυχική έτσι ανάταση, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανάλογα και τα αποτελέσματα στα επίπεδα των συμφωνηθέντων. Ναι. Διότι προσπαθούσαμε τώρα πριν με τον κύριο Ρωμανιά να βγάλουμε μια άκρη και βλέπετε ότι κάθε λέξη υπάρχει μια, ας πούμε, συνεχής αμφισημία. Όχι είναι αυτό, όχι είναι εκείνο. Όχι, ο ένας λέει, το παίρνει, ας πούμε, ο κύριο Ντάισεμπλουμ και δηλώνει ότι το 2016 το ποσοστό των χρημάτων που θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει εξοικονομήσει θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα, λέει. Για το 15 μόνο το περίσσεμα λίγο μειώνεται. Για το 16 το περίσσεμα θα πρέπει να είναι το ίδιο όπως έχουμε πει το 12. Δηλαδή υπάρχει αυτό το δύσκολο, η ασάφεια αυτή η οποία. Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι αυτή η συμφωνία, αυτή είναι η μεταβατική συμφωνία, θα ισχύει, δεσμεύει την ελληνική κυβέρνηση για το 16. Όχι, σας λέω πώς διαβάζετε. Ναι, προφανώς δεν είπα τίποτα. Απλώς λέω, εξηγώ, έχει κάποια δυσκολία αυτή η δημιουργική ασάφεια. Φυσικά έχει. Ένα πολιτικό κείμενο είναι. Δηλαδή, αν το δεις ως στενά τεχνικό κείμενο, δεν σε βγάζει εύκολα πουθενά. Ένα πολιτικό κείμενο, γιατί για πρώτη φορά το Eurogroup πήρε μια πολιτική απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες ελαμβάνονται συνήθως στη Σύνοδο Κορυφής, ελήφθη μια απόφαση πολιτική από το Eurogroup για πρώτη φορά. Να βάλουμε και τους άλλους συνομιλητές. Κύριε Κακλαμάνη, εχθές μας έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για τον κύριο Βαρουφάκη. Ποιο?
αυτό το ότι είναι σαν ένα μεταχειρισμένο, πώς το είπατε, θέλετε να το επαναλάβετε, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο το οποίο... Χαίρεσαι όταν το αγοράζεις από τη μάντρα, γιατί το βλέπεις γυαλισμένο κτλ. Η μία φορά, και χαίρεσαι για δεύτερη φορά όταν το ξεφορτώνεσαι, γιατί έχεις αντιληφθεί τι έχεις πάρει. Ναι, γιατί το είπατε τώρα αυτό. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλό μήνα, να πούμε ότι και ο κύριος Ξηδάκης και εγώ και ο κύριος Κύρκος και ο Γιώργος ο Ρωμανιάς είμαστε στο Μέγκα. Ζωντανή και απευθείας. Γιατί το λέτε αυτό. Το λέω γιατί άκουγα πριν φύγω από το σπίτι. Λοιπόν, συνέντευξη με τον Γιώργο Ρωμανιά, του την έκανε. Δεν πάει στο Λαγνωστάκι και τον Γασαπόπουλο, πάει αλλού να πούμε. Λοιπόν, δεν, εντάξει, ο Γιώργος είναι προσεκτικός. Κοιτάξτε να δείτε καταρχήν. Και εγώ το πρώτο, καταρχήν να ευχηθώ στον κύριο Ξηδάκη καλή επιτυχία και όχι για λόγους ευγενίας μόνο. Δεύτερον, μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου βγαίνει για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Έχουμε τρελαθεί. Με κυρίαρχο τον σούπερστάρ. Και είναι και ένας τύπος από πίσω του που τον ακολουθεί. Για να σας πω το σοβαρότερο κατά την άποψή μου. Και στις Βουλές, έχω δει και στη Βουλή, που ρώτησα ποιος είναι κάποια στιγμή. Και μου είπαν ότι είναι ο Ιος Γκαλμπρέιθ. Του περίφημου Γκαλμπρέιθ. Ναι. Ένα λεπτό. Ο μπαμπάς Γκαλμπρέιθ ήταν ο άνθρωπος του State Department. Αυτό το ξέρει πλέον όλοι οι οικουμένοι. Στο ίδιο πανεπιστήμιο είναι και οι δύο και μαζί ήρθαν στην Ελλάδα. Μέχρι ελληνικά μαθαίνει ο κ. Γκαλμπρέιθ. Εγώ το σημειώνω αυτό. Ναι, αλλά είναι διακεκριμένος οικονομολόγος όμως. Το σημειώνω αυτό. Τι ρόλο έχει στην κυβέρνηση ο κ. Γκαλμπρέιθ? Είναι σύμβουλος του κ. Βαρουφάκη? Έχει βγει ΦΕΚ? Ξέρουμε πόσα λεφτά παίρνει? Ρωτώ, δεν ξέρω. Εσάς που είσαστε δημοσιογράφοι, δεν σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον αυτό? Ο κύριος Γκαλμπρέιθ, μας το κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ, εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή επί Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Αρχικός και ουσιαστικά. Ναι. Ήταν από τη συμβούλη. Ακριβώς, γι' αυτό το συνδέω. Ήταν τα πρωινά, μάλιστα λένε ότι ήταν σε αυτά δεν τα. Δεν ξέρω τι λένε. Αλλά ήταν το ρεπορτάζ τι λέει. Ναι, ήταν θεσμικά. Ήταν συνομιλητές, κύριε Κακλαμάνη. Αυτοί δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και ο Στίγκλιτς ήταν συνομιλητής. Ναι. Αυτό όλοι αυτοί ήταν συνομιλητές. Ωραία, να μας πούν και τώρα ότι δεν είναι καινούριο πρόσωπο. Όχι, να μας πούν ποιος είναι ο ρόλος του. Εσείς λέτε ότι συνεχώς είναι δίπλα του. Βεβαίως. Εγώ λέω ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική του State Department μέσω του κυρίου Γκαλμπρέιθ. Το λέω δημόσια. Και θέλω να πάρω μία απάντηση από τον λαλίστρα τον κύριο Βαρουφάκη. Ποιος είναι ο ρόλος του? Είναι φιλικός σύμβουλός του? Έχουν γράψει βιβλίο μαζί. Ωραία. Και ο κύριος Γκαλμπρέιθ τον μα δεν το κατηγορώ αυτό. Εσείς ως υπουργός δεν έχετε την περιέργεια να μάθετε ποιος είναι ο ρόλος του κύριου Γκαλμπρέιθ? Είναι επειδή είναι φίλοι και συνάδελφοι στο ίδιο πανεπιστήμιο, έτσι φιλικά τον συμβουλεύει και κάθεται στην Ελλάδα τόσο καιρό? Είναι με αμοιβή? Έχει συγκεκριμένα καθήκοντα? Δεν πρέπει να ξέρουμε? Εγώ θέλω να ξέρω. Διότι εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη για την οικογένεια Γκαλμπρέιθ. Αυτό που γράφουν τα άλλα βιβλία, κύριε Ξηδάκη. Μην κάνουμε όμως και συνωμοσίες, γιατί τώρα πηγαίνουμε αλλού. Συνωμοσία κάνει ο κύριος Τσίπρας από χθες, που ένα μήνα πρωθυπουργός ανεκάλυψε ότι υπάρχει συνωμοσία Σαμαρά για να τον ανατρέψει. Συνωμοσία κάνει ο κύριος Τσίπρας, δεν κάνουμε εμείς. Και ούτε συνωμοσία κάνω. Δημόσια τώρα. Εγώ σωστό. Τοποθετούμε. Σωστό. Να ρωτώ κάτι όμως. Προκειμένου τώρα να ηρεμήσει την αριστερή του πτέρυγα και να τη συσπυρώσει, εχθές ανακάλυψε ότι σε ένα μήνα μέσα υπάρχει συνωμοσία Σαμαρά για να τον ανατρέψει. Να πω κάτι όμως. Παίρνετε ένα υποθέμα και το μεγενθύνεται. Όχι, δεν είναι υποθέμα, είναι μεγάλο θέμα. Για τον κύριο Γκαλμπρέιθ αναφέρομαι. Για την άποψή μου. Για τον κύριο Γκαλμπρέιθ αναφέρομαι. Το δεύτερο. Το δεύτερο, όχι, για το πρώτο. Εγώ ξανάρχομαι στο πρώτο. Ενώ η εικόνα είναι ότι τόσο σε τόσο χρονικό διάστημα ή τόσο καιρό δεν υπήρξε μια πραγματική διαπραγμάτευση από τη Νέα Δημοκρατία, και ενώ όλοι συμφωνούν από τη Νέα Δημοκρατία και εσείς ο ίδιος ότι πολλά από αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θέλει να πετύχει είναι σωστά, δεν τα πετύχατε ποτέ. Λοιπόν, ας σας απαντήσω και σε αυτό. Γιατί εκεί είναι ουσία τώρα. Εντάξει, είναι και στον Καλπρέιτ. Η ουσία βέβαια είναι εκεί που το είπατε. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και ένα κομμάτι χρονικό ενώ με τη ΔΗΜΑΡ πέτυχε Α, Β, Γ ή δεν πέτυχε ορισμένα πράγματα λόγω καλής ή κακής διαπραγμάτευσης. Αυτό εκρήθη τελείως. Ερχόμαστε τώρα. Το τι επέτυχε αυτή η διαπραγμάτευση στο βαθμό που υπήρξε θα το δούμε πρώτα τον Απρίλιο και κυρίως τον Ιούνιο.
Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που σπέβδουν να λένε περί αριστερής παρένθεσης, κύριε Αναγνωστάκη. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Και ούτε ανήκω σε αυτούς που ζητώ το κεφάλι επί πείνα και σε μια κυβέρνηση που είναι ένα μήνα. Είμαι παλιό στην πολιτική. Γιατί το κόμμα σας δεν το κάνει. Ναι. Το κόμμα σας δεν το κάνει. Άλλοι το κόμμα σας μιλάει για αριστερή παρένθεση. Ο κύριος Σαμαράς έσπευσε στην κορυφή των διαπραγματεύσεων να ζητήσει να κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως και η εισήγηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν καταπέλτης εναντίον της χώρας. Αυτά είναι σύγχυση και αυτό που λέει είναι σοβαρό όμως, κύριε Κακλαμάνη. Βάλατε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βγάλει ο Γιούν και ρήπε στον κύριο Σαμαρά. Τώρα αυτό σας έφτεξε. Εγώ άκουσα το απίστευτο. Προχθές. Παρότι είχαν πάρει συμβουλή η Υπουργοί από τον κύριο Τσίπρα, ορθή κατά την άποψή μου, πάψτε να μιλάτε και δουλέψτε. Σωστό. Στον κύριο στην εκπομπή που τη συνέντευξε τον κύριο Παπαδάκη, ότι αυτή η δημιουργική ασάφεια ήταν συμπεριφωνημένη. Άλλο τώρα αν τον διέψευσαν οι ξένοι. Εγώ δέχομαι ότι λέει αλήθεια ο υπουργός της χώρας μου. Σας ερωτώ, έπρεπε την ώρα που γινόταν συζητήσεις στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια των επιμέρους χωρών να βγει καν το πει δημόσια αυτό? Αυτά δείχνουν απίστευτη ελαφρότητα. Κύριε Κακλαμάνη, ακούω εχθές για αύξηση της φορολογίας. Πού το λέει αυτό? Είναι μέσα στη δημιουργική ασάφεια. Πού το λέει αυτό για αύξηση της φορολογίας προκειμένου να καλύψουμε από τους έχοντες? Ποιοι είναι οι έχοντες? Ποιοι είναι οι έχοντες? Αυτά έλεγαν προεκλογικά. Αυτά λέει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που το έχω μπροστά μου. Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης αναφέρεται κυρίως στα φτωχά στρώματα. Να ρίξω κεραυνούς και άλλο δεν θα κάνω κριτική όμως. Κύριε Κακλαμάνη, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης αναφέρεται στα φτωχά στρώματα. Δεν αναφέρεται στα υψηλά στρώματα. Όχι μόνο. Να πάω στις προγραμματικές δηλώσεις. Καθίστε να μιλήσω. Ναι, γύρισε από, θέλω να πω ότι γύρισε από μια περιοδία που είχε με τον κύριο Θοδωράκη σε Γερμανία και Ρώμη. Ναι, αλλά θέλω να το ρωτήσω το εξής. Χτες έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Βαρουφάκης και πράγματι είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει καινούργιοι φόροι. Έτσι. Και εσείς είπατε αμέσως ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αναφέρθηκε όμως ο κύριος Βαρουφάκης σε ποιες κατηγορίες θα υπάρχουν οι καινούργιοι φόροι. Είπε δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι έχουν ας πούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν έχουν και κατέχουν και δεν δίνουν τους σωστούς φόρους. Σε αυτούς εσείς έχετε διαφωνία προς αυτό? Γιατί το όρισε. Να πούμε ότι το όρισε όπως το όρισε ακριβώς. Ο κύριος Κακλαμάνης είναι καταπέλτης και μου παίρνει και τις φράσεις. Ήθελα να πω πως η δημιουργική ασάφεια συνεχίζεται. Οι έχοντες είναι μια ρίση που έρχεται από το παρελθόν. Αν δεν ορίσεις ακριβώς ποιοι είναι οι έχοντες και πώς θα τους βρεις, το μόνο που λες είναι ότι θα βάλω καινούριους φόρους σε αυτούς που ήδη πληρώνουν. Αυτοί που ήδη πληρώνουν. Δεν είναι αυτό τώρα. Σας ακούμε προσοχή και τον κύριο Κακλαμάνη και εσάς. Ο Βαρουφάκης είπε ότι θα βάλει στους πλούσιους φόρους. Ναι, ναι, στους είναι πλούσιους. Αυτό το δεν οποίο κατ' επανάληψη με συγχωρείτε. Να θυμηθούμε κύριε κάτι. Ξηράκη, είναι αυτό που ας αρχίσουμε καλά την πρώτη σας συνάντηση σε τηλεόραση χωρίς να διακόπτετε το συνομιλητή σας. Μα δεν μπορώ πρώτη να το φορά σας εδώ, ακούω, ας κάνουμε μία. Μπορείτε να μου πείτε μετά ποιο είναι το πρόβλημά σας. Λοιπόν, εγώ είπα ότι οι πλούσιοι δεν είναι αυτοί που δεν πληρώνουν. Κύριε Λαγκάρ, τους πρωθυπουργούς των περασμένων κυβερνήσεων. Κύριε Ξηράκη, θέλετε να κάτσετε στη θέση μου και να μιλήσετε στη θέση μου. Αυτό που είπε λοιπόν ο κ. Βαρουφάκης είναι στους έχοντες. Κάποιοι από τους έχοντες πληρώνουν, κάποιοι από τους έχοντες δεν πληρώνουν. Για να είμαστε πιο καθαροί και να ξέρουμε τι λέμε. Πείτε το ολόκληρο. Δεν με αφήνετε να το πω ολόκληρο. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιοι είναι οι έχοντες. Το ζήτημα είναι. Εγώ διάβασα προχθές μια μελέτη του κυρίου Αρταβάνη και έλεγε: όλοι ξέρουμε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, όλοι ξέρουμε κάποιον οι οποίοι δεν πληρώνουν. Πόσοι είναι αυτοί, ξέρετε? Δεν ξέρουμε. Υπήρχε όμως μια πολύ ωραία μελέτη η οποία κοίταξε το 2009 ποιοι κάνανε αίτηση για δάνεια στις τράπεζες. Και παρατήρησε πως γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, μισόδημα 10.000 το χρόνο πέρανε δάνειο από τις τράπεζες και τα χρήματα που δίνανε για να το ξεπληρώνουν το χρόνο ήταν 12.000. Αυτό σημαίνει πως μια πολύ μεγάλη μάζα συμπολιτών μας, που είναι όμως συγκεκριμένοι, πληρώναν περισσότερες δόσεις από το εισόδημα που δηλώνανε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει η κυβέρνηση όχι να πει αύριο θα βάλω, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί, αλλά ένας μηχανισμός ο οποίος θα τους βρει, θα τους εξασφαλίσει ότι με βάση το τι πληρώνουν όλοι αυτοί. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης λοιπόν είναι το ζητούμενο. Πάντως όμως, κύριε Κύρκο, να σας πω κάτι. Τη βούληση της κυβέρνησης να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Τη βούληση της κυβέρνησης θα τη δούμε με τα νομοσχέδια που θα κατεβάσει. Αυτό που έκανε αυτή τη στιγμή, εκτός ότι διέρευσε
όλα αυτά τα σχέδια ότι θα πληρώνεις 50% αν πληρώσεις επιτόπου, χωρίς να πάει ακόμα σε ένα νόμο, τι συμβαίνει αυτό? Τα δημόσια έσοδα πάβουν, γιατί όλοι περιμένουν τις ρυθμίσεις που θα έρθουν. Και το δεύτερο είναι, αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ναι, που διέρευσαν, αυτό τι το... έλεγαν, αν έχεις το 100, αν έχεις το 50% να πληρώσεις, κοστάς 20.000, έχεις 10, δώστες και, και ξεφορτώνεσαι. Αυτός ο οποίος πλήρωνε κανονικά τους φόρους. Γιατί δεν κοιτάξαμε να δούμε αυτός που δεν πληρώνει, τι εισόδημα έχει, βρε παιδιά, και αυτοί που δεν έχουν να μπουν στη ρύθμιση, όχι οριζόντια. Είναι σωστό αυτό που είπατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πάντα για τους πλούσιους, αλλά όμως... Δεν το είπε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε κατάμουτρα στον Πρωθυπουργό, ο κύριο Σαμαρά, τον τότε Πρωθυπουργό, η κυρία Μέρκελ. Ναι, αλλά αναφέρεται στους πάρα πολύ πλούσιους. Δεν αναφέρεται. Και στους πάρα πολύ και στους πλούσιους. Ένα λεπτό. Δηλαδή αυτό το λένε. Το θέμα είναι ότι εδώ. Αυτό λένε. Ένα λεπτό, κύριε Ξεδάκη. Το θέμα είναι ότι εδώ εμείς, εδώ και δύο χρόνια περίπου που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε ξεκινήσει από πλούσιοι είναι αυτοί που έχουν εισόδημα 20.000, έχουμε πάει στους αυτούς που έχουν εισόδημα 40.000. Κύριος Κύρκος είπε μια ωραία παρατήρηση. Είναι συμφωνώ απολύτως. Που δηλώνουν 10.000 και συμφωνώ. Μόνο η δόση του δανείου τους είναι 10. Άρα βγάζουν 100. Δηλαδή υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δηλώνουν 10.000 και στο πάρκινγκ του νοσοκομείου που, στο οποίο εργάζονται, παρκάρει μια Mercedes των 80.000. Συμφωνώ. Έχουν μια τεράστια φοροδιαφυγή σε αυτά τα μεσαιωνότερα στόματα. Ναι, αλλά ο και δημοσιογράφοι. Δεν το άρνω. Λέτε για τους γιατρούς. Δεν έχει πάντα σχέση. Το εισόδημα ενός δημοσιογράφου με ενός γιατρού δεν έχει σχέση. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που το εισόδημά τους πράγματι δεν έχει σχέση με τα εισοδήματα του. Πολλοί αυτοί είναι ελάχιστοι. Είναι πράγματι που δεν έχει σχέση. Πάντως με τα μαύρα είναι λίγο δύσκολο, εκτός και αν ανήκουν σε τίποτα payroll περίεργα. Εκεί εντάξει, συμφωνώ. Είναι αναγνωστά και περί αυτών μιλάμε. Γιατί από τα μαύρα μιλάμε και περί εφημερίδες. Τα μαύρα των γιατρών δεν συγκρίνονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το ορίσουμε τώρα και πάμε αλλού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν λες ότι θα πάρω από τους έχοντες, και επειδή αυτή είναι μια λέξη που έχει βάρος και την ακούμε από το 81, οι έχοντες και κατέχοντες, και στο τέλος γυρνάει σε αυτούς που έχουν 30.000 φορολογικό εισόδημα, 40, οικογένεια 40.000, 50.000, δεν έγινε και η συζήτηση ότι πάνω από το 50.000 θα πάει και σε μεγαλύτερη κλίμακα? Δηλαδή 2.000 ευρώ το μήνα ο άντρας και η γυναίκα μεικτά. Γι' αυτό συζητάμε, κύριε Ξεδάκη, έτσι. 2.000 μεικτά ο άντρας και η γυναίκα στον ιδιωτικό τομέα, που είναι 1.300 καθαρά, είναι 51.000 έσοδα. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό ίσχυε πάντα. Ναι. Αυτό που δεν ίσχυε πάντα και θα επιδιώκεται πλέον να γίνει, και γιατί έχει καταστραφεί και η ελληνική οικονομία εν τω μεταξύ, είναι να συλληφθεί το μαύρο χρήμα. Το άφθονο μαύρο χρήμα. Είτε από τις τεράστιες κλίμακες φοροδιαφυγές που είναι από τα καύσιμα και τα τσιγάρα και όλα αυτά τα τεράστια θέματα, μέχρι τα κινέζικα παράνομα που μπαίνουν από την Πάτρα και διοχετεύονται στην ελληνική αγορά, έως την μεγάλη κλίμακα φοροδιαφυγή των γιατρών, ας πούμε, ή των δικηγόρων ή των ελεύθερων επαγγελματιών που και διακίνουν μαύρο χρήμα. Πάρα το χρήμα που βγαίνει από την Ελλάδα, από τις καταθέσεις που βγήκε τα χρόνια της κρίσης, σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό το χρήμα. Υπουργέ, θέλω να που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αυτή η κίνηση που κάνετε για τη φοροδιαφυγή, σε πόσο χρόνο πιστεύετε θα αποδώσει? Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι θέλει 6 μήνες και. Ναι, για να έρθουν στα ταμεία. Υπάρχουν μέτρα που χρήμα είναι γρήγορα. Υπάρχουν μέτρα που είναι γρήγορα, που μπορούν και σε 1-2 μήνες να αποδώσουν, και είναι άλλα τα οποία κλιμακωτά. Δηλαδή, επειδή φέρνει ένα νομοσχέδιο, γιατί σας το λέω, ποιο θα είναι αυτό το σήμα που θα στείλουμε στην Ευρώπη ότι εμείς κάνουμε κάτι για τη φοροδιαφυγή? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Και η σωστή απάντηση είναι η εξής. Και τα χρηματοδοτικά κενά που ανέφερε πριν ο κύριος Λαπατσόρας είναι υπαρκτά και όλοι τα ξέρουν. Θα δοθούν λύσεις. Δεν έγινε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδος για να υπάρξει κενό και να καταρρεύσει ένα μήνα. Έγινε μια πολιτική συμφωνία για να οδηγηθούμε κάπου και να κάνουμε μια επανεξέταση σε 4-6 μήνες. Αυτό το οποίο θα αποδείξει η Ελλάδα είναι ότι δημιουργεί δομές που θα φέρουν έσοδα. Και δημιουργεί δομές που θα φέρουν έσοδα με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εσείς λέτε ότι θα κάνετε κάποιες κινήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, 15ήμερο, 20ήμερο, που θα δώσετε ένα σήμα στην Ευρώπη? Και δίμηνο και τετράμηνο. Φτιάχνεις δομές οι οποίες θα αποδίδουν έσοδα με κοινωνικά δίκαιο ένα τρόπο. Ένα παράδειγμα. Όλα αυτά τα οποία έχουν αναγγελθεί. Και πράγματα άλλα που θα βγουν στο μέλλον. Για το πώς θα γίνουν ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, για το πώς θα φορολογήσει αυτούς που έχουν μαύρο χρήμα και το βγάλουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Δείχνεις πώς θα φτιάξεις τις δομές για να έχεις έσοδα με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το στοίχημα. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όλο το πολιτικό του σκεπτικό, ήταν ότι τα χρόνια αυτά της κρίσης, παρότι υπέφερε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, παρότι ρίχτηκε στον κοιάδα
ο κοινωνικά αδύνατος ή ο μισθωτός, ο οποίος ήταν ολοφάνερο το εισόδημά του και φορολογείται στην πηγή. Παρόλα αυτά, ο μεγάλος πλούτος ή ο εντοπισμένος, ο γνωστός μαύρος πλούτος δεν χτυπήθηκε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πάμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα που κάνουμε, έτσι. Αμέσως μετά για πρώτη φορά, κύριε Ξηδάκη, να μην νομίζετε ότι και εσείς βγαίνετε πρώτη φορά, έχουμε τη χαρά εδώ, δέχτηκε, θα έχουμε τον κύριο Χαρδούβελη να μας μιλήσει. Αυτό είναι επιτυχία για το Μέγκα. Για το περιβόητο mail. Κύριε Κακλαμάνη. Όχι υπό την έννοια. Όλο ότι με τηλεοπτικός όρος μιλάτε. Όχι, όχι καθόλου. Η ουσίας όρος μιλάω. Δεν τον έχω ξανακούσει. Ναι, δεν έχει ξαναβγεί γι' αυτό. Αυτό εννοώ. Θα ήθελα αυτό να εννοώ. Κάνουμε λοιπόν κύριος μία τοποθέτηση ο καθένας να βοηθήσουμε. Και στο ραδιόφωνο τη πατρίδα μου, τη Άνδρου. Υπάρχει ένα τοπικό ραδιόφωνο εκεί, μπορεί και να τον ακούσει. Εντάξει τώρα, μην και εσείς μην. Όχι, 20 μέρες υπουργός είναι, ας πούμε. Μην θέλετε να τον αποδομήσετε. Ακούστε, κύριε Αναγνωστάκη, εγώ δεν δέχομαι να με κοροϊδεύω. Γιατί σας κοροϊδεύω. Βεβαίως. Δεν μπορεί να βγαίνει παραδείγματος χάρη ο κύριος Βαρουφάκης και να λέει άλλο η λιτότητα, καλό ο λιτός βίος και οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να ζουν σε λιτό βίο. Και εγώ που δίνω αυτή την εντολή και παρέννηση σε εσάς, διάγω άλλο βίο. Συγχωρείτε πάρα πολύ, θα είμαι πολύ σκληρός απέναντι στον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Δεν έχετε. Για ιδεολογικούς λόγους. Δεν έχετε δίκιο, ούτε ιδεολογικά. Ούτε... Για ιδεολογικούς λόγους. Πολύ σκληρός. Ο Βαρουφάκης διαβίει πολυτελώς. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα, φεύγουμε. Εδώ τα έχω. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στη Βουλή. Δεν θα είμαι από αυτούς που δεν θα μιλούν στη Βουλή. Θα συναντηθούμε και στη Βουλή. Δεν είναι προσωπικό, είναι ιδεολογικό, κας λέει ο Νίκος. Το ιδεολογικό. Συγγνώμη, ο κύριος Υπουργός, ότι δεν είναι ιδεολογικό. Ιδεολογικότατο είναι. Ιδεολογικότατο είναι. Αλλιώς να βγάλει τη λέξη αριστερά το λεξιλόγιο του. Η αριστερά τι πρέπει ούτε να ούτε η κουλτούρα της αριστεράς πρέπει να πεινάει, είναι αυτό δηλαδή, το πράγμα. Με συγχωρείτε, δηλαδή, άμα είναι κανείς σας πρέπει να πεινάει. Εγώ μου τη με ρωτάτε με την ιδεολογία που έχω, το ανάποδο εγώ πιστεύω. Όχι, κύριε, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή. Ναι. Δεν ωραία. Έχει δηλαδή ναι, ο Ανάστας Τελός δικαίωμα. Αλλά μην δίνεις λουθεσίες να τα έχει και αν τα χαίρεται. Μην δίνεις λουθεσίες όμως. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι έχει και τι χαίρεται. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε αυτά που λέτε εσείς. Όχι, όχι, αυτά είναι άλλα. Δεν λέμε τίποτα. Αυτά που έδειξαν οι εφημερίδες. Δεν έδειξαν οι εφημερίδες τίποτα δικό του. Να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε τι γίνεται. Να σας πω και κάτι. Ορισμένοι λένε ότι το χτυπάνε τον Βαρουφάκη και χτυπάνε την κυβέρνηση επειδή ακριβώς έκανε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μέτρα δεν έχει πάρει. Διαπραγμάτευση. Καμία δεν έκανε. Καμία δεν έκανε. Γι' αυτό και δεν φέρνουν και την ιστορία στη Βουλή. Γιατί εκεί θα γίνει κουβέντα και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Υπουργέ, όχι, και δεν έκανε καμία. Αλήθεια. Όταν το Eurogroup βγήκε για τρεις φορές χωρίς να έχει υπογράψει. Ωραία, χωρίς να έχει υπογράψει, κάτι γίνεται. Ας το φέρει στη Βουλή. Άλλο, ας το φέρει μπορεί τα αποτελέσματα για να, να δούμε τελικά τι υπέγραψα. Αλλά κάτι γίνεται όμως ναι. όταν υπάρχει αυτό. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Να το φέρει στη Βουλή. Υπουργέ, η γνώμη σας ποια είναι. Άσχετα αν πρέπει να έρθει στη Βουλή προσέξτε, η παράταση. Εγώ δεν ξεχνώ ότι η πρώτη συμφωνία του 10 δεν πέρασε στη Βουλή. Κύριε Κακλαμάνη, ένα λεπτό. Και ότι ο νέο εκλεγής πρόεδρος Δημοκρατίας τότε οριόταν και έλεγε γιατί πρέπει να έρθει στη Βουλή. Δεν τα ξεχνώ, δεν δίνω άλοθη, αλλά μη μας δουλεύουν όμως. Να μας πει και ο Υπουργός. Και μας λένε πρέπει τώρα να έρθει ότι η συμφωνία. Δεν πρέπει. Πρέπει να έρθει η συμφωνία. Ποια είναι η είναι μια τεχνική παράταση αυτή η οποία δίνει. Είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο δίνει μια τεχνική παράταση σε ένα πράγμα που ήδη θα είχε γίνει. Ο κύριος Σαμαράς αρνήθηκε την εξάμενη παράταση που του δόθηκε από την Κομισιόν και παγίδευσε τη χώρα του σε αυτή τη στιγμή. Άρα λέτε να μην έρθει. Να μην έρθει, λέτε. Καθόλου. Να μην έρθει. Αυτό είναι η γνώμη σας. Θα μπορούσε να έρθει, θα μπορούσε και να μην έρθει. Είναι ένα πράγμα το οποίο παρατείνει με ευμενέστερους όρους ένα πολιτικά αυτό που θα έπρεπε να γίνει κουβέντα στη Βουλή. Κύριε πολιτικά θα έπρεπε να γίνει. Κύριε Κακλαμάνη, ένα λεπτό να είμαστε δίκαιοι. Τόσο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία δεν κατέβαζε τίποτα στη Βουλή. Ψηφίζε συνεχώς εφαρμοστικά μέτρα και δεν τα κατέβαζε μετά από 60 μέρες με ένα νόμο. Σε μένα το λέτε αυτό. Σε εσάς σας το λέω. Μην το λέτε σε μένα, εδώ στην εκπομπή σας τα είχα καταγγείλει. Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία είναι. Συμφωνώ. Τι είπα να πει δηλαδή. Συμφωνώ. Και εγώ θα λέω αυτό να πούμε λοιπόν, σε μένα, το λέτε. Τι σημαίνει, ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει ό,τι έκανε η κυβέρνηση την οποία κατεψήφισε ο λαός. Όχι, αλλά θα έπρεπε η στεντόρια φωνή σας να ήταν ανάλογη και τότε. Εμένα ήταν και το
ξέρετε. Και για όλους τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας. Διότι βλέπω δεξιά και αριστερά και βγαίνουν και μιλάνε. Και θα, λυπάμαι που το λέω, και αλλά θα μπορεί πρέπει. Αυτά να μην θεωρούνται αιτίες ήττας, αλλά είναι λάθος που δεν θεωρούνται αιτίες ήττας. Είναι και αυτές οι αιτίες. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Μια κουβέντα ο κύριος. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι επιχειρείται ήδη συστηματικά και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό μια προσωπική αποδόμηση και του Γιάννη Βαρουφάκη. Και τώρα τελευταία ίσως και του Αλέξη Τσίπρα. Όχι, ακούστε δύο λεπτά. Όχι, εσείς, να το πει. Όχι εσείς. Κύριε Κακλαμένο, για τον Βαρουφάκη λέτε, βοηθήστε όμως, για να λέτε πράγματα βοηθήστε για να προσωπόληπτα. Άδικα κατά τη γνώμη μου και ανυπόστατα. Αλλά θα το πούμε. Ποιο αυτό. Ήταν το υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν πολιτικά αυτά τα οποία υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση. Μην κάνετε παραλήρες διαλόγους, σας παρακαλώ. Γίνεται η προσωπική αποδόμηση, η οποία είναι ένα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε, και γκεμπελική μέθοδο. Το δεύτερο είναι ότι οι μνημονιακές δυνάμεις στην Ελλάδα. Δεν το λέω για σας αυτό. Λέω γενικά. Οι μνημονιακές δυνάμεις στην Ελλάδα, αφού προσκύνησαν ξένα κέντρα αποφάσεων, αφού παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία της χώρας, τώρα κάνουν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ από αριστερά. Είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή αυτοί μέχρι κείμενα υπεγράφησαν στα οποία κατηγορείται η ελληνική κυβέρνηση για αναξιοπρέπεια επειδή μίλησε, έβγαλε γλώσσα στον μεγάλο γερμανό πιστωτή που ευεργετεί την Ελλάδα. Μάλιστα. Έγιναν τέτοια κείμενα, κυκλοφόρησαν στο δίκτυο. Κύριε Κύρκο, είναι η ανατροπή από γνωστούς μνημονιακούς. Ναι, όχι, εννοώ, η εθελοδουλεία έχει γίνει δημόσιο λόγο. Και πολιτικά πρόσωπα, βεβαίως. Ναι. Και αρχηγή κομμάτων. Το κείμενο των 42. Η εθελοδουλεία έχει γίνει δημόσιο λόγο. Από τον κύριο Ξηράκη, ο οποίος πραγματικά πιστεύω πως το Υπουργείο του θα κάνει την επανάσταση του αυτονόητου, αλλά δεν είναι σε όλα τα Υπουργεία που θα γίνει, κρατάω δύο πράγματα. Ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κοινό που όλοι το ξέρουν, ενώ ο κύριος Στατάκης από δύο μέρες μας είπε ότι δεν υπάρχει. Ο κύριος Ντάτσελμπλουμ στο Ευρωκοινοβούλιο μας είπε: δεν μας έχει πει η Ελλάδα ότι έχει κενό. Αν μας ζητήσει, θα δούμε. Εγώ δεν είναι ότι ένα πρόβλημα. Υπάρχει. Το κατέγραψα. Ότι δεν θα προκύψει, δεν θα το κατέγραψε ότι. Ναι. Και το δεύτερο, ότι είναι τεχνική παράταση αυτό που έχουμε. Δεν είναι το καινούριο, είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Εγώ έχω να πω το εξής μόνο. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εσκεμμένες ασάφειες για τις συμφωνίες μας. Δεν έχουν χώρο. Πρέπει να έχουμε σαφές πρόγραμμα, να πούμε 10, 5 πράγματα που θα κάνουμε. Αυτά θα αξιολογηθούμε αν τα κάνουμε σωστά και θα προχωρήσουμε για να πάρουμε τις δόσεις και πιθανώς το καινούριο πακέτο στήριξης, το οποίο θα έρθει για το καλοκαίρι, γιατί τα κενά και εκεί είναι τεράστια. Αυτό είναι η πορεία της χώρας. Ούτε χρόνο κερδίζει, ούτε μέτρα. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες τις ασαφείς προτάσεις. Μάλιστα. Που επερώμαστε κιόλας ότι τις κάναμε. Ο κύριος Ρωμανιάς, να πούμε, κύριε Ρωμανιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε. Πολύ σύντομα, γιατί θα τα πούμε και μας έδωσε την είδηση ο κύριος Ρωμανιάς, να ξέρετε. Ότι θα ισχύει, θα μπορούν οι επαγγελματίες να πέφτουν 4 κλίμακες κάτω από αυτά που πληρώνουν σε αυτό είναι, στο τέτοιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μεγάλη. Πραγματικά μας θα πάρει ανάσα όλους. Θα πάρει ανάσα και θα τα ξαναπούμε. Όχι, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Αυτό. Μια κουβέντα. Καλά. Όντως αυτό. Τώρα υπάρχει δυνατότητα για το 2015 και το 2016 να αυτό είναι δύο. Αυτό που είπατε για 4 κλίμακες, ρωτώ εγώ, οριζοντίως. Για όλους. Ανεξαρτήτως εισόδων. Ανεξαρτήτως εισόδων κτλ. Μα ναι, εμείς συζητάμε και άλλο πράγμα, Νικήτα. Να δώσουμε τη δυνατότητα. Ναι, σου είπα. Πάω ακόμα και πιο πέρα. Συζητούμε για τη δυνατότητα την οποία έχουν προβάλει οι ελεύθεροι επαγγελματίες να τους δώσουμε. Δεν το κάνουμε τώρα, το συζητούμε όμως. Να τους δώσουμε. Και καταλαβαίνω για ποιους επαγγελματίες λες. Ναι, άσε με να τελειώσω. Για όλο τον κόσμο. Ναι, σου είπα. Αυτοί επιλέγουν να τους δώσουμε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας. Με συνέπεια βέβαια να έχει επίπτωση και στη σύνταξη. Εντάξει, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Ο καθένας μπορεί να κάνει την επιλογή του. Σωστό είναι. Και όχι να τους βάζει υποχρεωτικά σε μια κατηγορία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.